Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο θα δείξουμε την υλοποίηση ενός αυτοματισμού για την καφετιέρα μας. <Κι> Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου Αδάμ, ο οποίος μου έδωσε όλες τις αρχικές πληροφορίες και με βοήθησε πάρα πολύ για να ξεκινήσω αυτή την υλοποίηση. Ε, κάτω στο link της περιγραφής θα ε, βρείτε ε, τη σελίδα του Greek Espresso ε, με τις αρχικές πληροφορίες του project του Αδάμ το οποίο με οδήγησε στο να υλοποιήσω το δικό μου. Ε, για το λόγο αυτό χρησιμοποίησα ε, ένα, ε, ένα Arduino Nano το οποίο το έχω πάνω σε μία πλακέτα για να μπορέσω να έχω μία καλύτερη σύνδεση χρησιμοποιώντας jumpers και ακροδέκτες. Επίσης χρησιμοποίησα μία οθόνη OLED πάνω στην οποία έγραψα τα διάφορα πράγματα που θέλω να βλέπω μέσα από τον αυτοματισμό. Ο κύριος λόγος που, το έκανα, που έκανα τον αυτοματισμό είναι γιατί θα ήθελα να βλέπω κάθε φορά που κάνω ένα extraction, να βλέπω το χρόνο που περνάει, δηλαδή να έχω ένα χρονόμετρο. Για να το κάνω αυτό χρησιμοποιώ έναν Hall effect sensor ο οποίο τι κάνει, μετράει στην ουσία το μαγνητικό πεδίο. Προσπάθησα τον, τον αισθητήρα αυτόν, να τον τοποθετήσω πάνω στην τρίοδη βαλβίδα, έτσι ώστε κάθε φορά που ο ηλεκτρομαγνήτης της τρίοδης βαλβίδας θα άνοιγε, στην ουσία θα είχα την καταγραφή εγώ του χρόνου. Ωστόσο ήταν τόσο ασταθές το ε, μαγνητικό πεδίο το οποίο δημιουργούνταν, που δεν μπορούσα να έχω ε, μια καλή ένδειξη, ακόμα και μετά από smoothing των, ε, των τιμών και έτσι, ε, προχώρησα και εγώ στην τοποθέτηση αυτού του αισθητήρα πάνω στην... Ε, ε, Αντλία, στην Αντλία Δόνησης, που έχει καφετιέρα, όπως το έχει κάνει ο Αδάμος στο αρχικό του project. Εν ολίγης, για να κάνω ένα demonstration του τι ακριβώς συμβαίνει, θα χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ το μαγνήτη, ο οποίος θα παίξει το ρόλο του μαγνητικού πεδίου. Κάθε φορά λοιπόν που εγώ έρχομαι και τοποθετώ εδώ το μαγνήτη, να εστιάσω καλύτερα εδώ, τοποθετώντα λοιπόν εγώ το μαγνήτη, έχετε και ξεκινάει να διαβάζει ε, το χρόνο και ταυτόχρονα κάτω στα δύο κάτω κουτάκια μου καταγράφει πόσους καφέδες έχω φτιάξει και το ίδιο πράγμα, ο αριθμός των καφέδων έρχεται και μεταφράζεται και σε ε, γραμμάρια κιλά, τέλο πάντων, καφέ που έχω καταναλώσει. Αυτό είναι γενικά το προτζεκτάκι. Ε, θα το και αυτό μέσα στο μεγάλο μαύρο κουτί που είδαμε όταν έφτιαχνα το PID και θα το τροφοδοτήσω από έναν απλό... Φορτιστή 5V, ένα φορτιστή που έχω για τα κινητά. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή το έχω συνδεμένο πάνω στο λάπτοπ γιατί πέρασε τον κώδικα. Τον κώδικα καθώ και τα links όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποίησα, θα τα βάλω και αυτά κάτω στην περιγραφή. Τι έκανα, δηλαδή, άνοιξα έναν φορτιστή, και αυτόν εδώ το φορτιστή θα τον αποσυνδέσω από του ακροδέκτε τη πρίζα και θα τον συνδέσω στου ακροδέκτε που έχω μέσα και παίρνει ρεύμα και το PID. Και έτσι θα μπορώ, θα μπορώ στη θύρα ε, USB που έχει εδώ πέρα να συνδέσω ε, το Arduino μου. Τέλος, ένα ακόμη πράγμα που θα κάνω είναι ε, να, κάθε φορά που θα πατάω το κουμπί για να κάνω έναν καφέ ε, θα, έχω, θα βάλω μία λαντοτενία ακριβώς κάτω από την καφετιέρα μου και θα ζητάω από τον αυτοματισμό να μου ανοίγει τη λεντοτενία, έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω ε, καλύτερα τον καφέ όπως πέσει το φλιτζάνι μου. Για να κάνω μια επίδειξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που εγώ ε, θα πατάω το κουμπάκι για να, ανοίγω, να, να, να να φτιάχνει καφέ, τότε εδώ θα ανάβει η λεντοτενία η οποία θα έχω προσαρτήσει εγώ κάτω στην καφετιέρα μου. Αυτά εν ολίγης, δεν θέλω να κουράσω παραπάνω στο βίντεο με την υλοποίηση του project. Πάω να τα βάλω μέσα στο κουτί και θα δείξω ένα τελικό του πώς είναι τοποθετημένα μέσα στο κουτί και το PID και ο αυτοματισμός. Και για οτιδήποτε άλλο, φυσικά, μπορείτε στα comment να σχολιάσετε και να βοηθήσω και εγώ με τη σειρά μου όποιον ενδιαφέρεται να κάνει αυτό το project. Εδώ έχω τοποθετήσει πλέον μέσα στο κουτί και... Τον αυτοματισμό του Arduino. Έχω βάλει την οθόνη. Δείτε την εδώ πώς φαίνεται. Έχω συνδέσει στο Arduino τον αισθητήρα, τον Hall Sensor, ο οποίος έρχεται πάνω από την Αγγλία, και έχω συνδέσει και μία λεντοτενία. Και μέσω των κώδικα, τον οποίο έχω περάσει, κάθε φορά που εγώ θα πατάω το κουμπί για να ξεκινάει να δουλεύει και να φτιάχνει καφέ, τότε θα ανάβει η λεντοτενία έτσι ώστε να μου φωτίζει θα ανάβει έτσι ώστε να μου φωτίζει το, ε, το φλιτζάνι και ταυτόχρονα θα γράφει και ο χρόνος. Για δείτε λοιπόν τώρα, πατώντας εγώ το κουμπί δουλεύει το χρονόμετρο που για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό ταυτόχρονα κάνει και την καταγραφή του πόσους καφέδες ε, έχω φτιάξει και μου ανάβει και τη λεντοτενία. Το μόνο διαφορετικό που θα ε, υπάρχει όταν θα τοποθετηθεί αυτό το πράγμα με στο κουτί είναι ότι πλέον ε, το ρεύμα το δωτώ, ταυτόχρονα και το έχω συνδεμένο και με τον υπολογιστή για να το περάσω τον κώδικα. Αλλά θυμηθείτε, είχα πει ότι θα χρησιμοποιήσω ένα απλό φορτιστή κινητών. Έχω αδειάσει, αυτό είναι το κουφάρι του και έχω πάρει την πλακέτα και έχω συνδέσει δύο ακροδέκτε οι οποίοι θα έρθουν και θα συνδεθούν πάνω στου ακροδέκτε 1 και 2 του PID που παίρνουμε από του κλέφτε τη μηχανή. Θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα όλα αυτά να τα χωρέσω με έναν όμορφο τρόπο μέσα στο κουτί, να το κλείσω και να το τοποθετήσω πάνω στη μηχανή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα πάντα τελειωμένα, συμμαζεμένα. Ε, νομίζω ότι η τελική εικόνα είναι αρκετά καλή. Ε, το σημαντικό για μένα γενικά σε όλες τις επεμβάσεις που κάνω είναι να έχω όσο το δυνατόν πιο καθαρή εικόνα, ε, να μην τρυπάω γενικά τη μηχανή, να μην χαλάω το σκελετό της. Ε, οι τύπε που έγιναν έγιναν πολύ προσεκτικά, ακριβώ δίπλα από το group head, έτσι ώστε να μην είναι εμφανεί. Σίγουρα όχι πάνω στα πλαστικά τη μηχανή. Και με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να πάσα στιγμή, αν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί, να μπορώ να επαναφέρω τη μηχανή πάλι στην αρχική τη κατάσταση. Έτοιμο λοιπόν το PID, έτοιμη και η οθόνη μέσω του Arduino. Δείτε ότι αν πατήσω το κουμπί και ξεκινήσω τον καφέ, ξεκινάει, φαίνεται και το ε, LED, Φαίνεται και η κατηγραφή των, του χρόνου. Ε, αυτά λοιπόν από μένα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτά τα βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Είμαι ο Sport Billy Tech Αν σας άρεσαν τα βίντεο, τα βίντεο κάντε μου like και subscribe. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, χαιρετώ.